Ζωή είναι εδώ. Πάμε. Θέλω μια φράση. Να είστε καλά. Μπράβο σε όλες και όλους μας. Μπράβο σε όλες και όλους μας. Απόψε έχουμε κάθε λόγο να χαμογελάμε και να χαμογελάμε πλατιά. Αντέξαμε απέναντι σε μια ανέντιμη, πρωτοφανή επίθεση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αντέξαμε απέναντι σε μια ανέντιμη, πρωτοφανή επίθεση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Υπερασπιστήκαμε το δικαίωμα των πολιτών να έχουν εκπροσώπηση μέσα στη Βουλή. Υπερασπιστήκαμε την ελπίδα και την προσδοκία των πολιτών και οι πολίτες υπερασπίστηκαν την ελπίδα τους, υπερασπίστηκαν την προοπτική, η πλεύση ελευθερίας να βρίσκεται μέσα στη Βουλή, η Βουλή να έχει ζωή και η Βουλή να έχει μέσα τους πολίτες. Γιατί εμείς ρωτήσαμε τους πολίτες, θέλεις να είσαι εσύ στη Βουλή? Και οι πολίτες μας απάντησαν ναι. Και πιστεύω ότι βλέποντας ακόμη περισσότερο την πλεύση ελευθερίας μέσα στη Βουλή, ολοένα και περισσότεροι πολίτες, γυναίκες και άνδρες, νέοι και νέες, θα απαντήσουν ναι με τρόπο ηχηρότερο, γιατί η πλεύση ελευθερίας θα είναι μέσα στη Βουλή, η αντιπολίτευση που δεν θα υπάρξει από κανένα άλλο κόμμα και από κανένα άλλο βουλευτή. Θα είμαι η υπεράσπιση των πολιτών και αν είμαστε 8 ή 9 βουλευτές, εγώ κάνω για 100 και οι υπόλοιποι κάνουν ο καθένας τους για άλλους 20. Θα αντιμετωπίσουμε κάθε αντιξοότητα, κάθε κυβερνητική καταχρηστική πρωτοβουλία, θα αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία με χαμόγελο, με αποφασιστικότητα, με πυγμή. Οι πολίτες αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν την ελπίδα τους. Οι πολίτες αποφάσισαν ότι στη Βουλή πρέπει να υπάρχει γυναίκα αρχηγός κόμματος και θα είμαι η μόνη γυναίκα αρχηγός κόμματος μέσα στη Βουλή. Και οι πολίτες αποφάσισαν ένα-ένα. Και οι πολίτες αποφάσισαν ότι η πλεύση ελευθερίας αξίζει να βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες πολίτες. Θέλω να σας πω ότι έχω πραγματικά υψηλό αίσθημα ευθύνης, γιατί αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι εκείνο που δεν θα κάνει κανένας άλλος μέσα στη Βουλή και θα το κάνουμε έχοντας συμμάχους μας, τους πολίτες, που θα τους φέρνουμε όπως υποσχεθήκαμε μέσα στη Βουλή με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, με κάθε ευκαιρία. Γιατί δεν είμαστε αυτά που λέμε, είμαστε αυτά που κάνουμε και εμείς ό,τι λέμε το κάνουμε. Αυτό που ξεκινάει σήμερα, αυτό που ξεκινάει σήμερα είναι η απαρχή, είναι μόνο η αρχή. Θα έχουν πραγματικά οι πολίτες την ευκαιρία να δουν μια αντιπολίτευση τέτοια που δεν έχει ξαναδεί η Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα έχουν οι πολίτες που δίστασαν και δεν μας εμπιστεύθηκαν,
θα έχουν την ευκαιρία να μας εμπιστευθούν. Ξεκινάμε μία πορεία με μεγάλη ευθύνη και με μεγάλη αποφασιστικότητα. Εμείς θα είμαστε και η αξιωματική αντιπολίτευση και η μόνη αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Και σε αυτήν την θέση ήρθαμε με έναν πάρα πολύ έντιμο αγώνα ανθρώπων καθαρών, οι οποίοι πάλεψαν με τις δυνάμεις τους και την ψυχή τους, και θέλω να τους ευχαριστήσω. Είναι οι συνεργάτες μου, είναι οι άνθρωποι που δώσαμε μαζί αυτή τη μάχη, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς διαφήμιση, χωρίς πλάτες, χωρίς τίποτα, με ανηλαιή πόλεμο, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Με αυτή την αγάπη για την οποία επιμείναμε να μιλάμε, αυτή την αγάπη που αγκάλιασε ο κόσμος και θα την αγκαλιάσει ακόμα πιο πολύ, αυτή την αγάπη που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και τους ανθρώπους που δεν ψήφισαν και θα τους φέρουμε κοντά μας και θα τους δώσουμε ξανά και πίστη και ελπίδα, αυτή την αγάπη με την οποία θα φτιάξουμε τη χώρα μας και θα αλλάξουμε τον κόσμο. Να είστε καλά.